Έριξε, θα λέγαμε, μια πολύ δυνατή κλωτσιά σε αντίπαλό του παίκτη του Ποσειδώνα. Λέανδρο που έσκαψε για τον κριτικό, άφησε αυτός τον Καρασταμάτη. Καρασταμάτης που ελίσσεται, έκανε το σούτ, την μπάλα βρίσκει σε πόδια αμυνωμένων. Εκπληκτική απόκριση του Θεοδωρόπουλου, σούτ από τον Τσακανίκα στο κάθετο δοκάρι της εστίας. Κουστέρης έκοψε για τον κριτικό, κακό το κοντρόλ του τελευταίου, πρόλαβε όμως ο Δημήτρης Κριτικός. Επιμένει πάντα από την γραμμή του κόρνερ, έβγαλε την κεφαλιά από τον Καρασταμάτη, δεν μπόρεσε σχεδόν πάνω από τη γραμμή ο Τσακανίκα καθώς πιεζόταν, στρώθηκε η μπάλα στον Κουστέρη. Έκανε και την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, τάχος προσπάθησε για την κεφαλιά, η μπάλα ήρθε στον Καρασταμάτη, να δούμε τι θα κάνει εκεί ο Φόρτης Ελευσίνας. Ήρθε στη φάση και ο Κουστέρης έκανε τον γκολ ο παίκτης της Ελευσίνας, 1-1 ακριβώς στο 12ο λεπτό της επανάληψης. Η σύγχυση που έγινε μέσα στην μεγάλη περιοχή της ομάδος του Ποσειδώνα, οι αμυντικοί της κριτικής ομάδας δεν μπόρεσαν να απομακρύνουν την μπάλα. Εκτελέστηκε γρήγορα το φάουλ για τους παίκτες της Ελευσίνας, κριτικός. Πάντα ο κριτικός που έκανε και τη σέντρα για το κεφάλι του Καρασταμάτη, 2-1 για την ομάδα της Ελευσίνας. Μέσα μόλις σε ένα δίλεπτο η Ελευσίνα το 0-1 το έχει κάνει 2-1 για αυτήν. 2-1 λοιπόν η Ελευσίνα παίρνει την πρωτοβουλία στο σκορ. Κριτικός, η όμορφη προσπάθεια μετά την παλιά που του έκανε ο Τσακανίκας. Μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή ο κριτικός, έκεστρωσε και για τον Τσακανίκα. 3-1 για όχι. Πέρασε για τον Μεσαριτάκη. Άφησε αυτός για τον Πρωτογεράκη. Πρωτογεράκης που έκανε το σουτ, δεν ευνηδιάστηκε ο Ασπρογέρακας. Κριτικός που έχει πολύ χώρο μπροστά του, βέβαια και κάποιον αντίπαλο. Πάντα ο κριτικός έσκαψε στο δεύτερο δοκάρι για τον Τσακανίκα. Τσακανίκας έτοιμος να κάνει τη σέντρα, έκανε τη σέντρα. Καρασταμάτης δεν μπόρεσε πάνω στη γραμμή. Ο Θοδωρόπουλος χάθηκε μια δεύτερη μεγάλη ευκαιρία από τον Καρασταμάτη. Κουστέρης. Πάντα ο Κουστέρης που απέφυγε πολύ όμορφα τον αντίπαλό του, έκανε και τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κριτικός έκανε την προσποίηση, έκανε και το σουτ. Η μπάλα δεν πέρασε την γραμμή του τέρματος. Πάντα ο κριτικός με τον Μεσαριτάκη. Πέρασε ο παίκτης της Ελευσίνας. Ο κύριος Μαλιώρης είπε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Κριτικός που έβγαλε τη σέντρα για τον Χανταμπάκη. Επανέρχεται η μπάλα. Όλα αυτά παράλληλα από την εστία του Θεοδωρόπουλου. 1,5 μόλις λεπτό πριν τη λήξη του παιχνιδιού, ο Θεοδωρής που έκανε τη σέντρα, η απόκρουση του αγώνα θα έλεγε κανείς, αυτή την κεφαλιά του Πρωτογεράκη από τον Ασπρογέρακα. Κριτικός που κάνει μόνος την προσπάθεια, έχει σαν στήριγμα τον Χανταμπάκη, τώρα πέρασε για τον Χανταμπάκη, δεν υπάρχει περίπτωση offside. Το σούτ από τον Χανταμπάκη, μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, άλλη μία ακόμη μεγάλη ευκαιρία για την Ελευσίνα, Τσακανίκας και πέναλτι. Αυτή τη φορά ο διαιτής δεν είπε όχι στην προσπάθεια του Τσακανίκα, καταφανέστατο θα λέγαμε η περίπτωση του πέναλτι. Ενώ ο παίχτης του Ποσειδώνα Ηρακλείου, ο Θεοδωρόπουλος, ο Γιάννης Θεοδωρόπουλος βρίσκεται πεσμένος στο έδαφος, προφανώς από κάποιο αντικείμενο που έφυγε από την πίσω κερκίδα, από την κερκίδα που είναι πίσω από τα γκολπός της ομάδος, της κριτικής ομάδος. Ένα σκέτζος λοιπόν που παίρνει την άκουσα για τα αποδυτήρια σχεδόν σε νεκρό χρόνο, και ενώ έχουμε συμπληρώσει τα 92 λεπτά παιχνιδιού εδώ στο γήπεδο της Ελευσίνας, η δεύτερη κίτρινη κάρτα που είδε ο αμυντικός παίκτης της Ελευσίνας. Ο Θεοδωρόπουλος λοιπόν, όπως βλέπετε και εσείς, μεταφέρεται στις αγκαλιές ενός συμπαίκτη του και κάποιου ανθρώπου της ομάδος του Ποσειδώνα Ηρακλείου, ανήμπορος να συνεχίσει το παιχνίδι, και όλα αυτά γιατί κάποιοι ανεγκέφαλοι που θέλουν να λέγονται φύλαθλοι της Ελευσίνας πίσω από το τέρμα της κριτικής ομάδας έριξαν κάποιο αντικείμενο το οποίο έχει τραυματίσει σοβαρά, όπως δείχνουν τα πράγματα, καθώς έχει περάσει ένα πεντάλεπτο από την κανονική διάρκεια του παιχνιδιού και το παιχνίδι δεν έχει επαναρχίσει. Βλέπουμε όλοι λοιπόν τον Βογιατζάκη, τον Στέλιο Βογιατζάκη, που είναι αναγκασμένος εκ των πραγμάτων να φορέσει την φανέλα με το νούμερο 1. Παίρνει αρκετά μέτρα φόρα ο κριτικός, έγραψε το 3-1 καθώς έχουμε φτάσει στο 8ο λεπτό καθυστερήσεων. Και οπωσδήποτε όταν βρίσκεται φιλοξενούμενα προηγούνται με ένα 0, είναι μια ομάδα που παλεύει και αυτή για τη σωτηρία της. Δεν μπορέσαμε στο πρώτο ημίχρονο να βρούμε το ρυθμό που θέλαμε. Παρατάφτα στο δεύτερο, μετά την ισοφάριση, νομίζω επικρατήσαμε κατά κράτος και δίκαια φτάσαμε στο 3-1, που θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο σκορ. Εύχομαι στον Ποσειδώνα καλή συνέχεια. Για τη δική σας ομάδα, πιστεύετε ότι αυτή η νίκη σήμαινε και μια νίκη παραμονή στην κατηγορία? Είναι λυπηρό να λέμε για την ομάδα μου ότι αγωνιζόμαστε για την παραμονή στην κατηγορία. Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια μέσα στην έδρα μας, έξω τη Χαλκίδα. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα για παραμονή εδώ και πολύ καιρό για την Ελευσίνα. Γιάννη Θεοδωρόπουλε, μπορείς να μας πεις τι ήταν αυτό το αντικείμενο που σε βρήκε στο κεφάλι? Ήταν πλαστικό μπουκάλι? Μπουκάλι, ναι. Τώρα πώς αισθάνεσαι? Ζαλίζομαι. Γιώργο Ασπρογέρακα, μπορεί οι συνάδελφοί σου Καρασταμάτης και Κριτικός να ήταν αυτοί που σημείωσαν τα τέρματα, αλλά κοινή είναι η πεποίθηση σε όλους που είδαν το σημερινό παιχνίδι πως η επέμβαση που έκανε στο 85 ήταν αυτή που έδωσε τους 3 βαθμούς στην ομάδα σου.
Σίγουρα βοήθησε η επίβαση δικιά μου που έκανα στο κεφαλιά που έκανε ο παίκτης του Ποσειδώνα. Αλλά σίγουρα παίξαμε για καλό ποδόσφαιρο, πιστεύω. Από τη στιγμή που βάλαμε, που ισοφαρίσαμε, που βάλαμε τον πρώτο γκολ, μας λυθήκαν τα πόδια γιατί είχαμε κάπου είχαμε το άγχος και δεν μπορούσαμε να παίξουμε την μπάλα που θέλαμε. Πιστεύω ότι μετά το 1-1 παίξαμε πολύ καλή μπάλα και ευχαριστήθηκε ο κόσμος. Μιλώντας και προηγουμένως με τον προπονητή σου, είπε πως ουσιαστικά η ομάδα σου έχει μείνει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Το δικό σου μέλλον είναι ταυτόσιμο και συνεχίζει να υπάρχει εδώ στην Ελευσινά. Σίγουρα είμαι τερματοφύλακας, πιστεύω ότι μπορώ να προχωρήσω και σίγουρα βλέπω και πιο ψηλά. Τώρα αν θα γίνει φέτος, δεν ξέρω. Προς το παρόν έχω άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο με τον Ελευσίνα και βλέπω. Διευθυντής του σημερινού αγώνα είναι ο κύριος Χατζής του Συνδέσμου Καρδίτσας, με πρώτο επόπτητο κύριο Μουστάφη του Συνδέσμου Αργελίδας και δεύτερο επόπτητο Δρόσος με το κεφάλι, ο Μαυρομάτης πέρασε, είναι μέσα στην περιοχή, θα γυρίσει την μπάλα στην εξωτερική πλευρά το δικτύο νομοτικοπινά. Χριστοδουλάκης έχασε την μπάλα. Βάλβης πέρασε, ωραία ο Βάλβης, δίπλα είναι ο Παπαγεωργίου, ο Βάλβης προσπαθεί να ξεγελάσει τον διαιτητή. Και βέβαια όχι μόνο δεν δίνεται πέναλτι, αλλά ο Βάλβης δέχεται και τις αυτερές παρατηρήσεις του κυρίου Χατζή. Χρυστοδουλάκης τώρα θα πάρει την μπάλα. Τελικά όμως έχουμε πλάγιο από τη δυναμική παρέμβαση του Παπαγεωργίου, ενώ έχουμε τον τραυματισμό του επόπτη. Το παιχνίδι λοιπόν θα ξεκινήσει μετά από μια 7 λεπτή περίπου καθυστέρηση. Ο Δρόσος θα κάνει εδώ μια παλιά πάνω στον Κοφινά. Γόρι κέρδισε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή, θα κάνει το σουτ με τα πόδια ο Πιτροπάκης έδιωξε, δεν έχει απομακρυνθεί η μπάλα. Γίνεται το λάθος και τώρα είναι ο Παπαγεωργίου, θα κάνει το σουτ out. Ο Δρόσος τον Κιούρκο μέσα στην περιοχή, ο Κιούρκος πέφτει κάτω, παίζει τελευταίτης. Και τώρα ο Βάλβης στην αντεπίθεση, είναι ο Καστανός μπροστά του, ο Βάλβης θα βρει τρόπο, θα μπει στην περιοχή. Έτσι μπράβο, καλά το κάνει. Όχι ρε. Βάλβης το σούτ με το πόδι, ο Μητροπάκης για άλλη μια φορά απομακρύνει στην κλειστή του γωνία. Γυρίζει πιο πίσω Πιστόλης. Κάνει το σουτ καλό, αλλά στην αγκαλιά του Επιτροπάκη. Ο Βόρι. Θα κάνει το δυνατό σουτ, ο Επιτροπάκης γλίστρισε. Τελικά έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ, να μια πολύ καλή στιγμή για το Γάλλο στο 47ο λεπτό. Ο Μπότσης θα κερδίσει την κεφαλιά, ο Κιούρκος μέσα στην περιοχή. Έλα, δικιά μας. Μπότσης τώρα. Μπράβο. Θα κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και το γκολ. Το γκολ για το Χαϊδάρι από το Μαυρομάτι. Στο δεύτερο λεπτό της επανάληψης και βλέπετε βέβαια, ακούτε τι γίνεται στο γήπεδο του Χαϊδάρι. Ήταν ο Μπότσης αυτός που από αριστερά κοντά στη γραμμή του out έκανε τη σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι ήταν ξεχασμένος ο Μαυρομάτης και χασμένος από την άμυνα του Εγάλεο που είχε εύκολο έργο με κεφαλιά, έκανε το 1-0 για το Χαϊδάρι. Ο Βόρι τώρα από δεξιά, τρέχει ο Κρεμμύδας. Ο Βόρι όμως θα περάσει, θα μπει στην περιοχή. Θα κάνει το σουτ στην αγκαλιά του Πιτροπάκη. Πολύ καλή προσπάθεια του Βόρι στο 5ο λεπτό της επανάληψης. Λαγός, ωραία παλιά και το Μαυρομάτι που μπαίνει μόνο του. Δίνει στον Κιούρκο, το σουτ από τον Κιούρκο, η μπάλα καταλήγει κόρνερ μετά την εκπληκτική επέμβαση του Κοφινιά. Κόρνερ λοιπόν για το Γάλλο μέσα στην περιοχή. Κέρδισε και βέβαια ο Πολωνάκης, έχουμε την ισοφάριση. Ισοφάριση για το Γάλλο, να δούμε ποιος έβαλε τελικά τον γκολ. Εκτελέστηκε το κόρνερ, ο Βολονάκης κέρδισε την κεφαλιά. Με το νούμερο 3 ήρθε ο Παπαγεωργίου λοιπόν να ισοφαρίσει για το Εγάλεο. Ωραία παλιά για τον Δρόσο. Αυτός ανοίγει για το Μαυρομάτι. Κεφαλιά από το Μαυρομάτι, μπάλα είναι out. Δρόσος, παλιά για τον Κιούρκο, βγαίνει ο Κοφινάς. Κάνει την μπάλα, έχουμε φάουλ πάνω στον Κιούρκο. Έχουμε φάουλ από τον Καστανό στον Βάλβη. Και έχουμε την κίτρινη κάρτα στον Καστανό. Αν είναι στον Καστανό η κάρτα θα είναι η δεύτερη κίτρινη, θα αποβληθεί. Αν δόθηκε βέβαια η κάρτα στον Καστανό, είναι πολύ παίκτες του Χαϊδαρίου κοντά. Κόκκινη κάρτα τελικά στον Καστανό που αποβάλλεται.
Και τώρα ο κύριος Καπετανάκης καλεί τους παίκτες του κοντά του, ζητάει να αποχωρήσουν. Έλα ρε, ας μαλακίες κι εσύ τώρα. Όπως δείχνει με χαρακτηριστικά νοήματα. Είναι 3 με 4 ο Πενέκος τώρα. Θα μπει στην περιοχή ο Πενέκος, θα κάνει το σουτ. Είναι γκολ από το Μαυρομάτι, το δεύτερο γκολ του Μαυρομάτι. Και βλέπετε βέβαια για άλλη μια φορά τι γίνεται. Έχει μπει όλο το γαϊδάρι, όλος ο πάγκος του Χαϊδαρίου μέσα στο γήπεδο. Το γκολ λοιπόν στο 43ο λεπτό, το δεύτερο γκολ του Μαυρομάτι. Μετά την εκπληκτική προσπάθεια του Πενέκου, ο Μαυρομάτης πέρασε. Ο Τσουκαλάς που ελέγχει την μπάλα θα γυρίσει πίσω για τον Αστρά, αυτός με τα πόδια. Ένα λάθος του Αστρά, ένα τραγικό λάθος του Αστρά. Ωραία για τον Καραδήμο από τον Μαρινάκη. Καραδήμος θα προσπαθήσει να βγάλει μια βλιά, θα κόψει ο Χατζόπουλος προ... και το σουτ τελικά από το Γόβολο ήταν μια πολύ καλή ενέργεια. Να λοιπόν και ο γνωστός εθνικάρας, ο κύριος Ματζουράνης, ο συμπατριώτης μας. Θα δούμε τελικά τι θα φωνάζει πάνω αρκαδικάρα ή καλή θεάρα. Αυτός θα αφήσει για τον Ταφταρίδη. Ένα σουτ μακρινό και πολύ ωραίο. Ο Αστάς θα μπλοκάρει. Καζιάνης. Ο σεντράριο Καζιάνης. Θα βγει ο Μπακόπουλος, θα διώξει προσωρινά. Ωραίο το σουτ του Μπένου και είναι το γκολ. Είναι ένα πολύ όμορφο γκολ. Προς τη μην έδιωξαν οι παίκτες της Καλυθέας, η μπάλα κατέληξε στον Μπένο που μόρε πολύ ωραίο γύριστο σουτ. Κάρφωσε την μπάλα στη γωνιά της εστίας του Μπακόπουλου στο 16ο λεπτό του πρώτου μηχρόνου. Και να λοιπόν που ξεκινάει το παιχνίδι ο Παναρκαδικός στο 16ο λεπτό με πολύ καλές προϋποθέσεις. Θα μπορέσει και ο Μανολάκος, θα κερδίσει την μπάλα με την παρέμβαση του Ταφταρίδου Καραδήμος. Θα διώξει, αλλά είναι offside τελικά το νούμερο 9. Το νούμερο 9, ο Μαρινάκης που έφυγε από εδώ, εμφανή θέση offside και έκανε το 1-1, αγαπητοί φιλαθλοί, στο 22ο λεπτό. Πέσανε πάνω στο Λάισμαν, όπως βλέπετε εδώ μπροστά μας. Εδώ μπροστά μας ήταν εμφανώς εμφανή θέση offside, θα το δείτε και το στα πλάνα που θα κάνουμε. Λάθος του Λάισμαν, του Βίτσα, που έφυγε από εμφανή θέση offside. Το νούμερο 9, ο Μαρινάκης, δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει και να γράψει γρήγορα, γρήγορα το 1-1. Ωραίο σουτ του Καραδήμου τεχνικό, αλλά ο Αστράς δεν θα αφηδιαστεί. Θα περάσει μπάλα εκεί και θα διώξει πάνω στη γραμμή ο Μπένος. Ο Καζιάνης τώρα με την μπάλα για τον Γιουργουδάκη. Γιουργουδάκης που θα βγάλει και τη σέντρα, ναι. Για τον Τσουκάνη και είναι το γκολ. Ο Τσουκάνη που πέρασε μόνος του εκεί. Πήρε την μπάλα από το Γιουργουδάκη, την όμορφη παλιά του Γιουργουδάκη, ο Τσουκάνη, και στην κλειστή γωνία από ένα τραγικό λάθος των αμυντικών, αλλά και την εξυπνάδα του Τσουκάνη, τραγικό λάθος των αμυντικών. Ο Τσουκάνη θα κάνει το σουτ και μια εκπληκτική απόκριση του Μπακόπουλου στο φάουλ του Τσουκάνη στην πολύ έξυπνη κομπίνα των παιχτών του Παναγαλικού. Φάουλ για τον Τσουκαλά. Αυτά ο Τσουκαλάς έλεγε offside τελικά, όπως δείχνει ο κύριος Γιωτόπουλος. Τώρα το είδε βέβαια το offside, προηγούμενα στον Παναρκά δεν το είδε. Ο παίδης βαθιά μέσα στην περιοχή της Καλυθέας. Θα περάσει μπάλα. Ο Μπένος θα στάρει, αλλά θα μπλοκάρει. Θα βγει από την εστία του και θα μπλοκάρει ο Μπακόπουλος. Όλα αυτά στο 30 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Άλλο θα είτε κάνει λάθος ο Φρυδόπουλος. Τέλος πάντων, σου κάνει ωραία για τον Κυπαρίσι. Offside θα σηκώσει ο Γιωτόπουλος. Offside θα σηκώσει ο Γιωτόπουλος. Ίσως ήταν ο Θανασόπουλος. Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά. Ο Καραδήμος που προσπάθησε αρκετά ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Έδωσε πνοή στην επίθεση της Καλυθέας. Μια γυριστή κεφαλιά. Και ένα φάουλ επιθετικό που σφυρίζει ο διαιτητής. Καραμάτας, βέβαια, έξω από την περιοχή. Προσπαθεί κάτι με τοπική επίθεση και από την έναρξη του παιχνιδιού η Καλαμάτα με σκόρε τον Αλέκο το Βέβε ανοίγει το σκορ.
Μιτσούλης, περνάει το χώρο του κέντρου. Γίνεται η παλιά, μια πάρα πολύ καλή παλιά μέσα στην άμυνα της Καλαμάτας στην περιοχή, κινείται εκεί πέρα. Θα κάνει το σούτ εκεί ο Μπολάνο, η μπάλα θα περάσει. Γίνεται το σούτ. Σε αυτό το φάουλ στον Αλέκο το Βέδε που με δυνατό σούτ έστειλε την μπάλα να καρφωθεί στα δίχτυα του Ντάικου κάνοντας το σκορ. Καλαμάτα Κέρκυρα 2-0. Κατεβαίνει ο Τσιμάκα από τα αριστερά, θα κάνει και την τρίπλα, πέρασε το κέντρο. Μένει με τοπική επίθεση από τον Τσιμάκα, κάνει την παλιά, έκανε το λάθος, πήρε ο Βλαστός, προσπαθεί να ελευθερώθει ο Βλαστός, δίνει στον Σπάλα, μπαίνει ο Σπάλας. Από τον Παπακέλη επιτηρούσε εκεί ο Βλαστός. Έκλεψε την μπάλα, ελευθερώθηκε, έδεξε στο Σπάλα. Έκανε την προσποίηση, έκανε και το σουτ και έστειλε την μπάλα για τρίτη φορά να καρφωθεί στα δίχτυα. Από τα αριστερά να εκτελέσει το φάουλ. Εκτελείται προς την περιοχή. Πήρε την κεφαλιά ο Βλαστός. 4-0. Πήρε την κεφαλιά ο Βλαστός και έκανε το σκορ 4-0. Γίνεται η σέντρα, πήρε την κεφαλιά εκεί ο Σπάλας. Κέρσταν και πάλι παίκτες Καλαμάτας. Γίνεται η σέντρα από τον Τσιμάγκα. Κόβει ο Χατζιωαννίδης, γίνεται το σουτ. Η μπάλα θα καταλήξει και πάλι στον Βέδε. Παίνει μέσα στην περιοχή, πλασάρι. Πλασάρι. Εκτυπτικό ο Αρέκος ο Βέδες. Θα κάνει, θα ανεβάσει το δίκτυο του σκορ. Στα ύψη, φέροντας τον Καλαμάτα. Κέρκυρα. Και θα δώσει κάθε την παλιά στον Γεωργόπουλο. Κάνει δίπλα ο Γεωργόπουλος. Προσπαθεί ο Δέδες. Γίνεται η σέντρα προς το Σπάλα. Διώχνει ο Παπαγγέλης. Καλαμάτα Κέρκυρα 5-0 με hat-trick του Αλέκου Δέδε. Και από ένα γκολ έχουν πετύχει Σπάλας και Βλαστός. Ας δούμε την επικίνδυνη αυτή κατάσταση και έχουμε το 5-1. Έχουμε το 5-1 την ώρα που σας έλεγα το σκορ. Έγινε η μπροστινή παλιά, πήρε ο Μίτσουλης, μπήκε και κεραυνοβόλησε την εστία του τέρματος του Πλαγουδάκη. Καλογερόπουλος έκανε την τρίπλα, μπήκε μέσα στην περιοχή, επιχειρεί και το σουτ. Και από το έξω γκολ, από το Σπάλα, επιχείρησε ο Καλογερόπουλος το σουτ. Βρήκε πόδια μηνωμένων, γύρισε η μπάλα στον Σπάλα, αφύλακτος εκεί ο σέντερ φόρτ της Καλαμάτας, έστειλε την μπάλα να καρφωθεί στα δίχτυα, είναι έτοιμος. Εκτελεί ο Βλαστός και θα κάνει εκπληκτική εκτείναξη ο τερματοφύλακας Κέρκυρας, Ντάικος. Έλα. Έκανε την παλιά προς τη σέντερ φόρτ, πήρε ο Σπάλας, κάνει και την τρίπλα, κάνει και το σουτ. Μια πάρα πολύ έξυπνη και εκπληκτική προσπάθεια από τον Λάκη το Σπάλα, αλλάζει με τον Μπολάνο, Χατζιωαννίδης, μια ωραία παλιά στον Μπολάνο, κάνει τη σέντρα, έχουμε την κεφαλιά και τον γκολ. Έχουμε το δεύτερο γκολ για την ομάδα της Κέρκυρας. Δίνει την μπάλα στον Δούβα, θα κάνει την παλιά, είναι ο Δέδες. Θα κάνει εκπληκτική απέκρουση ο Ντάικος στο σούτ του Δέδε και θα σώσει από βέβαιη η παραβίαση. Ο Εθνικός Αστέρας προηγήθηκε με γκολ του Νικοτίεβιτς στο 7ο λεπτό και του Γιαννακόπουλου στο 10ο λεπτό. Μετά το 2-0 ανέβηκαν οι γηπεδούχοι και στο σούτ του Δελή εδώ θα αποκρούσει ο Τριανταφυλλίδης την μπάλα που θα φύγει πλάγια. 25ο λεπτό και η παλιά που θα βγει αριστερά θα βρει μόνο τον Αμπελά. Αυτός θα κάνει το σούτ, ο Τριανταφυλλίδης θα πέσει και θα διώξει όμορφα σε κόρνερ. Στο 36ο λεπτό ο Παπα-Νικολάου θα πάρει την μπάλα, θα αποφύγει το μαρκάρισμα του Φουτάκη, θα κάνει και τη σέντρα, θα πεταχτεί ο Αμπελάς, θα πλασάρει με το αριστερό τον Τριανταφυλλίδη, θα μειώσει σε 1-2 για το διαγώνα στο 36ο λεπτό του παιχνιδιού. Και πάλι η φάση εδώ, το πλασέ του Αμπελά και το 1-2. Λίγο αργότερα θα επιτεθεί με τον Νικοτίεβιτς από τα αριστερά, θα γίνει η σέντρα για τον Εθνικό Αστέρα. Την κεφαλιά παίρνει ο Αθανασόπουλος, η μπάλα θα περάσει λίγο out από το αριστερό καθοδοκάρι του Σταματίου. Στο 40 λεπτό η παλιά του Τσιαμπουρή βρίσκει τον Γιαννακόπουλο, αυτός περνάει το διατόμαρκα στο Πενταβράκι, βγαίνει τέτα τέτ με τον Σταματίο, προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα στον Νικοτίεβιτς, πέφτει όμως Σταματίο και μπλοκάρει μπροστά από τον Νικοτίεβιτς.
Στο δεύτερο ημίχρονο τώρα, η παλιά που θα γίνει από τον Τζιαμπουρί, φεύγει ο Τάπραντς από τα αριστερά, δεν είναι offside. Τέτα τέτ με τον Σταματή, όμως θα βγάλει την μπάλα στον Κοτάκη που θα σκοράρει. Ο Κοτάκης θα υποδειχθεί σε θέση offside. Θα κυρωθεί το γκολ αυτό για τον Εθνικό Αστέρα. Βλέπετε και τον υπόπτη που πέδειξε το offside. Ο Νικοτίεβιτς, ένα φάουλ για τον Εθνικό Αστέρα από τα αριστερά. Θα κάνει τη σέντα, θα πεταχτεί ο Φουτάκης πολύ ψηλά, θα στείλει όμως την μπάλα out. Ενώ ήδη στο 58 έχει σοφαρίσει ο Παπα-Νικολάου σε 2-2 για τον Διαγόρα. Γκολ επίσης δεν θα μπορέσουμε να δούμε. Ο Αμπελάς θα κάνει μια πολύ καλή ευκαιρία εδώ στη συνέχεια για τον Διαγόρα να κάνει το 3-2. Ένα φάουλ του Τσιβρινή. Θα περάσει μπάλα από όλους. Ο Κακούσιος δεν μπορεί να τη σπρώξει στα δίχτυα του Τριανταφυλλίδη. Τελικά η μπάλα θα φύγει out. Και στο 78 από τη σέντρα από τα δεξιά, ο Νικοτίεβιτς θα γυρίσει την μπάλα στον Κοτάκη. Ο βετεράνος επιθετικός του Εθνικού Αστέρα θα πετύχει το χρυσό γκολ. Το 2-3 η νίκη για τον Εθνικό Αστέρα μέσα στη Ρόδο επί του Διαγόρα. Και πάλι εδώ το γκολ, το 3-2 για τον Εθνικό Αστέρα, η φάση του γκολ. Στην αντεπίθεση ομάδα του Πανιακού, μια παλιά αριστερά προς τον Τζόρτζεβιτς. Δίπλα του ο Πούρικας, Τζόρτζεβιτς θα βγάλει την παλιά. Ένα σουτ που έγινε και είναι το 0-1. Είναι το 0-1 για τον Πανιλιακό. Ψυχρολουσία εδώ στο Εθνικό Στάδιο Γηθίου. Ένα γκολ που φέρνει ευθύνη η άμυνα της Σπάρτης. Να δούμε από ποιον παίκτη. Από τον Τσόλι. Ακριβώς το τέταρτο λεπτό του αγώνα. Και πολύ γνώριμος στους φιλάους Λακωνίας. Χτυπήθηκε. Δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά. Να σούτ από το δερμάτι στην αγκαλιά του Κισούδη. Μια καλή στιγμή, μια μεγάλη στιγμή για την ομάδα της Σπάρτης. Κελεσίδης, Ρέντζι προς το δερμάτι, παλιά του δερμάτι στον Αθανασίου. Να δούμε τη φάση αυτή, Αθανασίου προς τα δερμάτι να περάσει και περνάει Αθανασίου. Καλό τους εντυπωσιακή όμως η απόκρουση του Κιτσούδη και έχουμε κόρε. Μια μεγάλη φάση στην αιστεία του Πανιλιακού με πρωταγωνιστή το Βάιο Αθανασίου. Συνέχεια ήρθε στον Σαλαπάτα, καλά το σούτ και τελικά απέκουσε κόρε. Ρέντζι μέσα στην περιοχή θα κάνει το σούτ μπάλα στο δοκάρι. Νέα μεγάλη ευκαιρία, καλό Γεράκος θα κάνει το σούτ και μπάλα out. Μεγάλες στιγμές στην αιστεία του Πανιλιακού. Στραντζαλής θα κάνει το σούτ. Μαχαίρας μπλοκάρει την μπάλα. Σαλαπάτας, Δέδες. Η παλιά του Δέδες στο Κελεσίδη και λοιπόν συμμετοχή κάνει το σούτ. Και μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία για τη Σπάρτη να ισοφαρίσει τον αγώνα με τον Κελεσίδη όταν βρέθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα βγάλει τη σέντρα ο Σαλαπάτας, Ρέντζι, η μπάλα στον Αθανασίου. Η μπάλα έρχεται στο δερμάτι, δερμάτισα, κάνει το σουτ. Κόμουν και πάλι όμως οι παίκτες του Πανιλιακού. Όλα αυτά πέντε αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Τσόλις, θα κάνει το σουτ. Καλό το σουτ και γκολ. Είναι το 0-2 για τον Πανιλιακό. Ένα ευρωπαϊκό γκολ, ένα πολύ καλό γκολ από τον Τσόλι που δεν έδωσε περιθώρια αντίδρασης στον Ηλία Μαχαίρα. Η παλιά του Σαλαπάτα, η κεφαλιά και πάνω στη γραμμή. Πάνω στη γραμμή κόβουν οι παίκτες του Πανιλιακού και πρέπει να ήταν ο Γκρίλας αυτός που έσωσε τον γκολ. Έγινε το λάθος, κερδίζει ο Σαλαπάτας για τη Σπάρτη. Η μπάλα τώρα στον Δερμάτη. Η Δερμάτη θα κάνει το σούτ μακριά, πέφτει στη γωνία του. Και κόβει ο Κιτσούδης και πάλι Δερμάτης. Θα βγάλει σέντρα, η μπάλα βρίσκει χέρι παίκτη του Πανιλιακού. Συγκεκριμένα ετούλυρη, όλος ο κόσμος της Σπάρτης διαμαρτύρεται στις κερκίδες της. Ένα σούτ του Δερμάτη και κόβει σε κόρε ο Κιτσούδης. Να δούμε τη φάση αυτή. Δερμάτη θα κάνει το σούτ και πάλι εντυπωσιακά. Στη γωνία του ο Γιάννης Κιτσούδης πετάγεται και βγάζει την μπάλα σε κόρε. Κελεσίδης θα βγάλει την σέντρα. Κιτσούδης κάνει την μπάλα. Σφυρίζει ο διαιτητής, επιθετικό φάουλ πάνω στο Κιτσούδη. Διαμαρτυρίες από τους παίκτες της Σπάρτης. Θα γίνει σέντρα, Αθανασίου και μεγάλη ευκαιρία. Τσούμας, θα πιάσει την κεφαλιά, Δέδες. Όλος ο κόσμος πήδηξε τελικά, ακόμη και πάλι από τους Πανιλιακού που μακρύνουν την μπάλα. Σαλαπάτας, με μία η παλιά προς τον Κελεσίδη, κόβουν και πάλι παίκτες του Πανιλιακού. Δέδες, προς τον Χρυσικάκο, η κεφαλιά του Αθανασίου, Κελεσίδης, κόβει ο Κιτσούδης. Δέδες, πέρασε. Δέδες μέσα στην περιοχή, Δέδες, πέφτει κάτω. Ο Δέδες λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι, η μπάλα είναι out. Δέδες θα βγάλει την σέντρα. Χρυσικάκος πέφτει κάτω και πέναλτι. Είναι πέναλτι που έγινε στον Νίκο Χρυσικάκο. Αθανασίου και η μπάλα στα δίχτυα. Μειώνει η Σπάρτη σε 1-2. Του Ντούμις
προσπαθεί να περάσει, θα χάσει την μπάλα από τον Γούναρη. Η αντεπίθεση η μπάλα είναι στον Τσομπανάκη, ο οποίος μπαίνει επικίνδυνα. Τσομπανάκη προσπαθεί να αποφύγει τον Παπαθεοδόρου, καθυστερεί, κάνει το σουτ και ο Λάπτης θα βγάλει εντυπωσιακά σε κόρνερ. Η πρώτη καλή ευκαιρία του αγώνα για τον Ηλυσιακό στο έκτο λεπτό, στο σουτ του Τσομπανάκη. Εντυπωσιακά σηκώθηκε ο Λάπτης και έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Προσπαθεί να περάσει. Πάντα ο Ντάβιτς κάνει το σούτι, μπαλά είναι out στο 11ο λεπτό. Καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό του Ντάβιτς. Καραβίδας κάνει την παλιά για τον Ντάβιτς. Ντάβιτς κάνει την παλιά προς τον Κυράκη, καλά προς το χέρι εκεί του Αγγελίνα. Ο διαιτητής σκέφτεται ότι δεν υπήρχε λόγος για να δώσει πέναλτι. Στην συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι και συνέχεια τεχνική ποινή σε βάρος του Παναθηναϊκού. Κάνει την παλιά για τον Ντάβιτς, δεν περνάω. Έρχεται όμως ο νεφρός, παίρνει την μπάλα. Ντάβιτς δεν είναι offside, Ντάβιτς σε θέση σουτ, την μπάλα στα νύχια. Όχι, είναι out. Είναι out, παρασυνθήκαμε και εμείς βέβαια. Η μπάλα πέρασε μόλις out, χτύψε στα δίχτυα πλάγια. Ίσως άκουσατε και τον γκολ από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Η μπάλα όμως τελικά είναι out. Το φάουλ με τον Καραβίδα, η μπάλα θα περάσει τη κεφαλιά και η μπάλα δεν τελευταία στιγμή πρόλαβε ο Ιωαννίδης και έδιωξε. Γούναρης με αντίπαλο τον Ξανθόπουλο, υπάρχει φάουλ, αλλά αφήνει το πλεονέκτημα. Βάσκιος για τον Τζοβανάκη, το πλασό του Τζοβανάκη, η μπάλα είναι στα δίχτυα με το 1-0 στο 18ο λεπτό για τον Ηλυσιακό. Όταν ο Βάσκος έκοψε την μπάλα στο Βανάκη, αυτός με ένα υποδειγματικό πραγματικά πλασέ, για την μπάλα στα δίχτυα του Ράπτη, κάνοντας έτσι το 1-0, 18 λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Καραβίδας όμως στην περιοχή, σύγχυση Κυράκη, δεν μπορεί να απομακρύνει ο Μπέργιος. Παπαθεοδόρου. Μαλλιά του Παπαθεοδόρου, εκεί σε καλή θέση δεν μπορεί, χάνεται η μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, δεν μπόρεσε ο Ντάμπιτς. Κάρτα στον Καραβίδα. Και την κάρτα λοιπόν στον Καραβίδα. Είναι δεύτερη λοιπόν και την κάρτα στον Νίκο Καραβίδα, ο οποίος φεύγει από το παιχνίδι με κόκκινη. 2 λεπτά πριν τελειώσει ο αγώνας. Κόκκινη κάρτα με δεύτερη κίτρινη στον Καραβίδα. Και έχουμε αντεπίθεση τώρα για τον Ηλυσιακό. Η παλιά πολύ όμορφη στην απέναντι πλευρά, αλλά πρόλαβε και γύρισε ο νεφρός. Η παλιά ήταν για τον Καρακατσάνη. Αυτός δίνει στον Χριστινάκη που δεν είναι σε θέση offside. Η μπάλα είναι στα δίκτυα. Έχουμε το 2-0 από τον Χριστινάκη στο 43. 2 λεπτά δηλαδή πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ο Χριστινάκης διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του Ηλυσιακού και σίγουρα και βέβαια σιγουρεύει την νίκη της ομάδας των Αθηνών. Ο Χριστινάκης μπήκε μέσα στην περιοχή και με σούτ έκανε το 2-0 λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι.